μακάρι όμως πέρασε εντός εστίας. Ο κύριος Νικολαίδης έδειξε σέντρα για την Νέα Σαλαμίνα. 7ο λεπτό. Γεια σας Λουκά πίσω από την μπάλα. Εκτελεί ο Ραντινόσκι. Επιμένει ο Εθνικός με το Λεβά και Μπάτζε. Να περιτριγυρίζει στην υπεροχή. Κρατάμε μπάλα κάτω στο έδαφος. Και πέναλτι δίνει ο κύριος Νικολαίδης. Στην πτώση του Λεβάν και Μπάτζε. Έτοιμος ο Χρήστος Πογιατζής. Πήρε λίγα μέτρα φόρα. Γκολ. 2-0 ο Εθνικός. Εύσοχο το χτύπημα πέναλτι από τον αρχηγό του Εθνικού. Σαφέστατο προβάδισμα για την προσφυγική ομάδα. Νέο γέμισμα για τον Κουλούρη πίσω στον Θεράποντος. Η μπάλα στα δίκτυα. Μειώνει η Νέα Σαλαμίνα σε 2-1. Με τον Θεράποντος κυνηγώντας πλέον τον βαθμό της ισοπαλίας. Για πολλή ώρα πίεζε. Έχω πει πολλές φορές ότι σταμάτησα να λέω ότι υπάρχουν, ότι το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, γιατί όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα και φαντάζεστε για μας τι σημαίνει αυτό το σημερινό που ήταν τέταρτο στη σειρά. Βεβαίως μας περιμένει άλλο ένα παιχνίδι σε 4 μέρες και νομίζω ότι αυτό το Γκολγοθά θα τελειώσει μια φορά. Στο τέλος καταφέραμε, κερδίσαμε παιχνίδι, πήραμε 3 πόντους. Για αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Μας περιμένει πάρα πολύ δύσκολο συνέχεια, πολλές αγώνες και ελπίζω, όπως είπα και περασμένη φορά, πρέπει να αλλάξουμε κάτι, γιατί τώρα είναι και περίοδο για μεταγραφικές. Είδαμε λοιπόν τι έγινε σε όλους τους αγώνες.